Γεια σας, κορίτσια. Καλά, γιατί δεν με λέτε τα μαλλιά μου είναι χάλια. Μια χαρά. Δεν με λέτε τίποτα. Ξεκίνησες τώρα. Ξεκίνησε live. Είσαι live. Μια χαρά είναι τα μαλλιά σου. Α, εντάξει. Α, είμαι και κούκλα. Τι κάνετε, κορίτσια. Τι γίνεται, καμία δεν μπαίνει μέσα. Είπαμε 12 η ώρα live. Σας θέλω στα μπάι. Πού είσαστε? Παρά 3 λεπτά είμαι. Παρά 3, εγώ πάντα παρά 5 μπαίνω. Μπράβο. Τα κορίτσια μου. Τι κάνετε? Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο που έχετε αγχωθεί τόσο πολύ. Γιατί αγχώνεστε, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι απλά τα πράγματα. Εδώ, σε αυτό που σας είπα το αστεράκι, τα πλαϊνά πώς τα κάνουμε. Κάναμε τη μία πλευρά, τα αφήσαμε την άλλη να τα δούμε μαζί. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω τι λέτε, σε 12 η ώρα. Σήμερα σας είπα θα σας τρελάνω στα live. Τατιάνα κάτι ετοιμάζει, δεν σας λέμε. Έκπληξη, θα δείτε. Γεια σας. Νίκη, πού είναι η Πινελόπη? Εδώ είναι, καλέ, τα κορίτσια γράψαν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη, αλλά για να σας τη δείξω την έκπληξη, πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, θα είναι σε αποκλειστική μετάδοση από το Νήμα Κυλκής. Πρώτη παγκόσμια. Πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Θα εμφανιστεί μια κοπέλα που είναι πολύ διάσημη. Σταμάτε καλά, περιμένει Μενεγάκη. Λοιπόν, δεν είναι Μενεγάκη, Μενεγάκη τελείωσε χθες. Ήταν μεγάλο συγκλονιστικό και αυτό. Λοιπόν, η οποία δεν έχει εμφανιστεί ούτε στο κανάλι της στο YouTube και κάνει την τιμή σε μένα να εμφανιστεί. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Λοιπόν, θα εμφανιστεί. Περιμένετε λίγο. Πρέπει να κάνουμε λίγο suspense. Βέβαια, ναι. Αναμονή έτσι. Κοινού. Αναμονή. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Για όσες δεν είσαστε πρωινές, κάναμε ένα live το πρωί, δείξαμε μια ωραία κουβερτούλα που γίνεται και ωραία τσαντούλα. Τώρα θα δείξουμε στον καμβά, στο αστέρι που το είπαμε, πώς θα κάνουμε τα πλαϊνά γεμίσματα. Που έχετε αγχωθεί πάρα πολύ και από την Κύπρο μια φίλη μου έχει αγχωθεί. Α, Πινελόπη λέει, μαθαίνει τα σημαδάκια στο πλέξιμο για να μπορεί να διαβάζει τα πατρών. Και είναι 5 χρονών. Okay. Αυτά είναι. Έτσι, ξεκινάμε από κάποιες μικρές ηλικίες και φτάνουμε στις πιο μεγάλες ηλικίες. Σωστά. Λοιπόν, η Στέλλα έχει κλείσει τα μάτια, έχει βάλει εδώ μια φατσούλα, με αγωνία περιμένει λέει. Περιμένουμε αγωνία, μεγάλη αγωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για αυτούς που θα δουν στο YouTube μετά το βίντεο, συγγνώμη, αλλά έτσι είμαστε στα live. Να κάνουμε. Α! Πού το ξέρεις? Άκουσαν τη φωνή σου και καταλάβανε ποιος είναι. Ναι. Αυτό θα πει. Καλέ. Το είπαν. Okay. Γράφει η Σοφία. Να χαρώ εγώ τους followers. Εδώ, τους καταλάβατε ότι είναι η Σοφία από το παραλίγο. Νίκη, είσαι φοβερή. Τι να πω. Τι να πω. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Τι να πω δεν ξέρω. Εντάξει, είσαστε φοβερές. Λοιπόν, η Σοφία, της έχω κάνει παράπονο τρελό, γιατί είναι φοβερή πλέχτρα, εντάξει, έχει χιλιάδες που την ακολουθούν στο YouTube, πολύ γνωστή. Εγώ την γνώρισα κάποια στιγμή στο προηγούμενο μαγαζί, στο προηγούμενο μαγαζί, στο πιο παλιό μου. Ναι, ναι, τέλος πάντων, έχουμε κάνει συνεργασία, έχουμε κάνει 2-3-4 τσαντούλες, δεν θυμάμαι, έχουμε κάνει την πολύ ωραία με το χόρτο που σας άρεσε πάρα πολύ. Είναι πρωτοπόρο στο είδος της για μένα, βγάζει πράγματα τα οποία τα κάνετε μετά και σας βγαίνουν πολύ εύκολα γιατί είναι τρομερά μεταδοτική. Δεν έχει εμφανιστεί στο γυαλί. Εντάξει. Και εγώ της λέω, και θέλω να το γράψετε και εσείς σας παρακαλώ, ότι πρέπει να εμφανίζετε για να ξέρετε ποια είναι πίσω από αυτή τη φωνή. Λοιπόν, πίσω από αυτή τη φωνή είναι η Σοφούλα. Γεια σου κόσμε, γεια σου είναι... λέει του Νήμα Κυλκής. Η Σοφούλα, η οποία είναι τρομερός χαρακτήρας, τρομερός άνθρωπος. Δεν θα πω και τα άλλα στο ταλέντα, γιατί θα πλακώσουν εκεί στο μαγαζί που... Ωχ, Παναγιά μου. Λοιπόν. Έτσι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Πες μου κι άλλο, θα ξανάρθω. Ναι, ας σου πω. Λοιπόν, να έρχεσαι κάθε μέρα. Είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να έρχεται κάθε μέρα. Α, η Νίκη λέει, είσαστε και κοντά στην ηλικία, λέει. Η Νίκη σε βλέπετε η Χαλκίδα, να ξέρεις. Γεια σου Νίκη, αγαπάμε Χαλκίδα. Θέλουμε να δούμε για μπάνια. Θέλουμε. Μη λες τέτοια, γιατί μας περιμένουν, θα περάσει το καλοκαίρι να πάμε και άλλοι μονό μας μετά. Και όχι τίποτα άλλο, είναι και η Πενελόπη κόριτσα εκεί πέρα και τα σημειώνει αυτή, να ξέρεις. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι η Σοφία. Κούκλα η Σοφία λένε. Τι,
Τι παιδιά είστε εσείς, δεν τι έχω κορίτσια έχω εγώ. Τι κορίτσια έχει το νήμα. Καταρχήν να ξέρεις ότι εδώ μέσα δεν έχει ούτε μία κοπέλα στο νήμα Κυλκής η οποία δεν είναι καλοπρόαιρετη. Όσοι δεν είναι καλοπρόαιρετες φεύγουν. Έτσι. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει να έχω πολλούς και να έχω άτομα τα οποία δεν σέβονται και δεν μιλάνε ωραία. Όσοι δεν μιλάνε ωραία και δεν σέβονται φεύγουν από το νήμα Κυλκής. Εμείς είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Μ' αρέσει που στα σχόλια πολλές φορές απαντάει μία στην άλλη, βοηθάει μία στην άλλη, γιατί έτσι θέλουμε. Γιατί εγώ δεν μπορώ και την ώρα που κάνω live να εξηγώ κτλ. Κτλ. Έτσι. Γεια σου, Χριστινάκη από την Κύπρο. Η Αθηνά λέει η Μασούρα, δεν ξέρω αν το λέω καλά το επιθετώ γιατί είναι στα μικρά, να εμφανιστείς λέει επιβάλλεται λέει. Η Μέρη λέει ότι είσαι κούκλα, σοφάκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Η Μέρη Γιανούλη λέει ότι είσαι κούκλα. Και εγώ της το λέω ότι είναι κούκλα γιατί είναι και τρομερός άνθρωπος. Ήρθε εδώ πέρα, λέει, έχεις τίποτα να κάνεις. Λέω εδώ πέρα ποιος έρχεται, κάτι κάνει. Μη στεναχωριέσαι. Βρε, λένε, δεν πειράζει, σταμάτα στη δουλειά και τι έγινε. Λέει, είμαι στη δουλειά, θα σας δω πιο μετά. Εγώ είπα στην αδερφή μου, θα τους λες ότι τις ώρες που έχω live να κάνεις το διάλειμμά σου. Η Αθηνά είναι από Θεσσαλονίκη. Ωραία, ευκαιρία να γνωριστείτε. Γεια σου, Αθηνά. Λοιπόν, αυτά. Πολύ μιλάω, το ξέρω, το έχουμε πει αυτό, άλλωστε είναι γνωστό. Για όσες δεν με ξέρουν, δεν πειράζει, κάντε υπομονή. Καλημέρα από τη Σύρο, καλημέρα σας, καλημέρα. Και οι δυο είμαστε. Ο κόσμος, τι ωραία. Κορίτσια, κάντε κανένα μπάνιο για μας. Κάντε βουτιά. Φυλάκια, φυλάκια. Από την Αθήνα μας βλέπουνε. Μπράβο τα κορίτσια μου. Τι καλά κορίτσια. Μεσημέρι, ούτε μεσημέρι και είσαστε μέσα. Τι συνεπείς που είσαστε εσείς. Τι καλά κορίτσια. Εγώ δεν είμαι συνεπής. Λέω θα κάνω live, αλλά δεν ξέρω τι ώρα θα κάνω. Γι' αυτό κάνω 8.30 το πρωί ένα, να είμαστε σίγουροι. Και μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε να δείξουμε λίγο τα πλαϊνά που τόσο πολύ αγχωθήκατε. Πανεύκολα. Απλώς. Να σας πω κάτι που έχω εγώ σε σκεπτικό. Αναλόγως στο σχέδιο, δεν κάνω πάντα ανεβατό γύρω-γύρω. Για να τι χαλάει το σχέδιό μας. Από τη Γερμανία μας βλέπει η Ελισάβετ. Εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει καμιά από το Σικάγο να είσαι προετοιμασμένη. Λοιπόν, παραλίγο. Com είναι το site. Com είναι το site. Στο YouTube είναι σκέτο παραλίγο. Σκέτο παραλίγο στα αγγλικά. Καλημέρα και στην Κρήτη. Μας βλέπει η Ελένη από την Κρήτη, η Δρόλια. Καλημέρα, Λενάκι μου. Λοιπόν, ετοιμάζομαι. Γυρίζω κάμερα. Α, η Γεωργία η Καμπουρίδου. Αγάπες, είπαμε κούκλες όλες στη ψυχή. Αυτή είναι η καλύτερη αληθινή ομορφιά. Α, η Ντιάνα από την Αλάσκα μας φέρνει, βλέπει. Ναι, αυτή είναι σταθερή, μας τέλεια, βλέπει. Τέλεια. Από τη Λακωνία μας βλέπουν, η Φωτεινή. Οπότε είναι όντως πρώτη παγκόσμια. Βέβαια, μετάδοση. Μετά από αυτό θα βγει στον αντένα και στο Sky. Okay. Ναι. Λοιπόν, γυρίζω την κάμερα, μην έρθει κανείς και μας κόψει. Α, η Άννα από το χωριό με βλέπει. Είσαι, λέει, φοβερή και κομπλεξάριστη. Δεν κάνω και κάτι κακό. Τώρα σε όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει. Πάτε παρακάτω. Από Λιβαδιά μας βλέπουνε, από Κάλυμνο μας βλέπουνε, τα κορίτσια μου. Λοιπόν, πάμε. Θα έχω λίγο κοντά τον καμβά για να βλέπετε λίγο καλά. Ειρηνάκι μου, αυτό πάρτο γιατί βλέπω να γίνεται κανένα τύχημα εδώ. Ευχαριστώ, αγαπούλα. Λοιπόν, έχω κάνει τη μία πλευρά, δεν θέλω να τη δείτε καθόλου. Μην δίνετε σημασία. Εμείς θα κάνουμε αυτή την πλευρά και εδώ μπροστά. Εντάξει. Τατιάνα, για το δεξιά-αριστερά, λίγο κοίταζε το δικό σου το κινητό για να μου λες αν είναι εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Από Κάλυμνο είπαμε, από Πύργο μας βλέπουν. Φυλάκια, φυλάκια. Από Πύργο. Α, και άλλη κοπέλα από Πύργο. Και άλλη από Κάλυμνο. Τι γίνεται, κορίτσια. Έχω πιάσει εκεί την περιοχή της Καλύμνου. Λοιπόν. Είναι το αστεράκι, το έχουμε ξαναδείξει. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Θέλω να δείξω λίγο εδώ το πλαϊνό που σας έχει παιδέψει πάρα πολύ. Αυτό θα το εξηγήσω γιατί δυστυχώς προλάβαμε και το κάναμε. Μέχρι εδώ θα το εξηγήσω και εδώ θα το κάνουμε ανεβατό αυτό το σημείο. Όπως θα δείτε και εδώ θα σας εξηγήσω. Δεν έχω ανεβάσει αυτή την πλέξη στο YouTube ακόμα γιατί θέλω να ανεβάζω την πλέξη και στο καπάκι από πίσω να ανεβάζω και το τελείωμά της για να σας βοηθάει να είναι το ένα βίντεο πίσω από το άλλο να μην τα ψάχνετε, εντάξει. Επομένως περιμένω κάθε φορά να κάνω το ανάλογο σχέδιο του γέμισμα του καμβά για να ανεβαίνει και όλο το σχέδιο του καμβά, το βασικό. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε εδώ, αυτό είναι το καπάκι, εντάξει. Και αυτό εδώ πέρα, το κομμάτι εδώ, είναι το μέσα. Βλέπετε, εδώ. Το έχουμε κάνει όλο με διπλή κλωστή. Είναι ο μικρός ο καμβάς, εντάξει. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο πρώτα από εδώ προς τα πάνω και μετά θα σας κάνω και λίγο εδώ κάτω για να καταλάβετε.
Σε αυτά τα σχέδια, όπως είπα, τα οποία έχουν αρκετό σχέδιο και δεν είναι απλά, θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο να κάνουμε τον εβατό στην άκρη. Τώρα, η κάθε κοπέλα το κάνει όπως θέλει, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, το σχέδιό μας ήταν σταυρωτό. Τώρα, επειδή εμείς έχουμε κάνει εδώ πέρα, έχουμε βοήθεια ότι πρέπει να ξεκινάμε από εδώ και να τελειώνουμε εδώ. Βλέπετε, όπως είναι αυτό το τετράγωνο μας εδώ το σχέδιο, από εδώ μέχρι εδώ, εντάξει. Επομένως, μπαίνω εδώ πέρα, σε αυτό εδώ. Τατιάνα, κάτι δεν φαίνεται καλά, θα μου λες εσύ που βλέπεις το κινητό. Εμείς λίγο αργούμε να το δούμε. Α, εντάξει. Βλέπετε, γι' αυτό επειδή σε έβαλα τώρα, Τατιάνα, λέω να βλέπεις εσύ. Έχω κάνει διπλή την κλωστή μου, έχω κάνει κόμπο. Okay. Mm. Καλημέρα. Λοιπόν, και εδώ είναι η γραμμή μου που τελειώνει αυτό το σχέδιό μου. Άρα πηγαίνω στο αντίστοιχο αριστερά. Δεν μετράω θηλιές, ό,τι μου βγει. Οκ. Okay. Με διπλή κλωστή. Ωραία. Λοιπόν, μετά. Εδώ θα την ισιώνετε λίγο την κλωστή σας, όπως έχουμε πει. Καλημέρα, καλημέρα. Και πάω τώρα. Εδώ στο αντίστοιχο στην ίδια ευθεία. Εδώ. Εντάξει. Και εδώ πάω πάλι στο ίδιο, εδώ το αντίστοιχο. Σε κάποια, επειδή έχουμε πει πολλές φορές, θα τραβάτε λίγο τις κλωστές δεξιά. Καλημέρα. Εδώ. Τώρα, εδώ πέρα έχει ένα μικρό κενό, το οποίο για να μπορέσω να μπω, γιατί βλέπετε κάνω ένα κατέβασμα εδώ και ένα έτσι, ωραία. Θα έρθω εγώ και θα το ανοίξω λίγο με τη βελόνα μου για να μπορέσω να μπω. Επομένως, θα μπω από εδώ κάτω, σιγά σιγά προσεκτικά. Και έτοιμο να έρθεις να μας ζεις. Από τη Γερμανία και έτσι. Mm-hmm. Και βλέπετε εδώ το αντίστοιχο που μπήκαμε εδώ, είναι αυτό εδώ. Πάμε ευθεία πάνω. Δεν έχει σημασία που εδώ δεν μας βγαίνει τόσο ίδιο με τα άλλα. Εμείς θέλουμε να είναι ίδιο το σχέδιο παντού. Γιατί θα χαλούσε το σχέδιο αν το κάναμε ανεβατό. Τώρα, αν σας ζορίζει, κάντε ένα ανεβατό γύρω-γύρω ή ό,τι σας βολεύει εσάς. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αν προσέξετε εδώ, μπαίναμε στην ίδια γραμμή, εδώ πέρα, στο ίδιο εδώ. Δέστε λίγο, α, να δείτε από εδώ πέρα, βλέπετε. Εδώ πέρα είναι κανονικά το σχέδιό μας, μπαίναμε ένα πιο μέσα, εδώ. Εμείς τώρα θα μπούμε με τον ίδιο τρόπο, εδώ ένα μέσα, αλλά θα βγούμε τέρμα έξω, εντάξει. Θα μπούμε εδώ, για να το καλύψουμε όλο. Οκ. Okay. Και θα πάμε εδώ τέρμα έξω. Οκ. Okay. Επίσης, κάτι άλλο. Αυτό με βοήθησε η Ριγκίνα και το έκανε, για να το τελειώσουμε. Είπαμε ότι κάνουμε εδώ τις γραμμούλες αυτές και αυτές για να γεμίσουμε τον καβά, ωραία. Επομένως, αυτές τις γραμμούλες μπορείτε να τις κάνετε ταυτόχρονα τώρα, άρα μπορώ να πω εδώ σε αυτό το σημείο και να πάω εδώ για να τα καλύψω, βλέπετε. Θα πάω λίγο πιο έξω, δεν θα πάω σε αυτό το σημείο, γιατί εδώ μου λείπει μια θηλιά, πρέπει θα πω μέχρι εδώ έξω. Αυτές είναι λίγο κάποιες παραλλαγές που πρέπει να κάνετε για το εξωτερικό κομμάτι. Εδώ, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, μετράμε πάλι ότι είναι το σημείο μας από εδώ πέρα και μέχρι το αντίστοιχο που πρέπει να πάει. Βλέπετε, αυτό εδώ μας βοηθάει. Επομένως, θα μπούμε από κάτω, σε αυτό το ίδιο σημείο προσεκτικά. Γιατί είπαμε ότι επειδή είναι πολλές οι κλωστές, να μην χαλάσουμε κάποια κλωστή, ένα λεπτάκι. Έτσι, τραβάω λίγο τις κλωστές, στο ίδιο σημείο, εδώ. Καλησπέρα, καλημέρα. Και εδώ βλέπετε που τελειώνει, πάω αριστερά εδώ πάνω. Δηλαδή από εδώ μετρήσετε, 1, 2, 3, 4, στο πέμπτο, εντάξει. Εσείς θα κοιτάζετε τα τετράγωνά σας, όπως είναι το σχέδιό σας εδώ, να βγαίνουν στην ίδια γραμμή. Τα αστεράκια σας. Μετά πηγαίνετε εδώ πέρα, κάτω, στο ίδιο, έτσι, γιατί αν πάμε πιο πάνω θα έχουμε κενό. Έχουμε και φωνητική υπόκρουση, τα παιδάκια. Εδώ πάνω βλέπετε στην ίδια γραμμή. Ευχαριστώ πολύ, Μέρη μου. Η Μέρη, εντωμεταξύ, η φαρμακιώτη, με το που τελειώνω, μου στέλνει και το πλεχτό που κάνουμε τα πρωινά. Mm-hmm.
Και μετά με λέει ότι είμαι εγώ αστέρι. Εδώ τα έχουν μπερδέψει λίγο, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα η απόσταση είναι λίγο μεγάλη αν τη δείτε, αλλά δεν πειράζει. Εμάς μας ενδιαφέρει να καλύψουμε το σχέδιό μας. Λοιπόν, τώρα θα μπούμε εδώ. Εντάξει. Και θα πάμε στο αντίστοιχο εδώ στο κέντρο, γιατί εδώ πάμε πολύ δεξιά, πάω λίγο πιο αριστερά εγώ εδώ πέρα. Αναγκαστικά δεν γίνεται ακριβώς ίδιο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να ταιριάζει οπτικά με το υπόλοιπο σύνολο, εντάξει. Μετά θα πάω από εδώ, είτε πάτε από εδώ είτε πάτε από μέσα, το ίδιο είναι, όπως σας βολεύει. Τώρα επειδή ήταν πιο εύκολο από εδώ να μπω, λεπτό να γυρίσω τη κλωστή γιατί έχει στρίψει. Καλημέρα, καμβάδες αύριο τους περιμένω. Γράψατε, η Σοφία έγραψε. Α, Βάσο μου, πού είσαι, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, σε ξέχασα. Η Βάσο από τα γλυκά νερά, χαιρετίσματα. Είχε τον άντρα σου και στο νοσοκομείο, Βάσο, δεν ξέρω, ελπίζω όλα να πήγαν καλά. Λοιπόν, βλέπετε. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα που βλέπω ότι υπάρχει ένα κενό, δεν χρειάζεται να πάω ακριβώς όπως λέει το σχέδιο, θα έρθω να το καλύψω. Θα έρθω να βάλω λίγη κλωστή εδώ πέρα. Εντάξει, κάνω ένα εδώ πέρα, ένα τέτοιο. Να το καλύψω εδώ, να μην φαίνεται άσχημα. Και αυτό γιατί εδώ πέρα σε αυτά τα σημεία έχουμε τον καβά λίγο πιο φαρδί, εντάξει. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα από εδώ. Αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος. Όχι, σωστό είναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εδώ πάλι και συνεχίζουμε. Κάνουμε πάλι τετραγωνάκι. Και πάμε εδώ, στο αντίστοιχο, εδώ. Τι έφερες? Α, νόμιζα Ειρήνη είναι. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μπράβο. Καθόταν η Ειρήνη πριν εδώ και ήρθε η Σοφία εσύ. Σοφία, βγάλε το πλεχτό σου. Ό,τι θέλεις βοήθεια σε 5-10 λεπτά τελειώνω γιατί κάνω live. Ρωτάς την κυρία Τατιάνα. Εντάξει, έπλεξες. Μπράβο. Η Σοφία είναι 10 χρονών, δεν τη δείχνουμε φυσικά γιατί είναι ανήλικη. Και θέλει να μάθει να πλέκει. Έκανε ήδη 2 πορτοφολάκια, τα οποία θα σταράψω εγώ σε λίγο. Εντάξει, λοιπόν εδώ. Είναι, ξέρεις, ε? Προσεκτικά. Πάμε εδώ. Θα κλείσει απότομα. Σε προειδοποίησα να μην τρομάξεις. Εδώ. Και τώρα πάμε εδώ. Και πάμε εδώ μέσα. Λεπτάκι. Το σιώσουμε λίγο. Εντάξει. Όπου βλέπετε ότι δημιουργούνται κενά γιατί έχουμε λίγο μεγάλη απόσταση, κάνουμε ακόμα ένα ίσιο από εδώ πέρα. Εδώ. Για να γεμίσει ο καμβάς μας. Okay. Λοιπόν. Εδώ θα το αφήσω, καταλάβατε ότι κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα, δέστε το λίγο και από εδώ και αν κάπου έχετε κενά μπορείτε να βάλετε έξτρα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα δουλέψετε και εδώ κάτω. Θα ξεκινήσετε ας πούμε από εδώ, θα πάω λίγο την κλωστή μου τώρα εδώ κάτω και αν χρειαστεί στο μόνο σημείο που θα κάνετε διπλά, είναι εδώ πέρα να σας δείξω, θα μπείτε από εδώ, παραδείγματος χάρη εδώ, με διπλή κλωστή να κάνετε 2-3 ανεβατά από εδώ από το ίδιο σημείο για να γίνει η στροφή σας εδώ 2 και από εδώ πάλι ακόμα ένα για να κλείσει τώρα έτσι εδώ, εντάξει, το βλέπετε. Σοφία λένε μπράβο σε σένα, γιατί σε λένε μπράβο, τι έκανες σήμερα? Τίποτα. Α. Τίποτα. Χαιρετούσα και εγώ μου φιλοχρονήσεις, αλλά ευχαριστώ. Τους φαν σου. Για το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε με τα νέα του Κυλκής. Εντάξει. Λοιπόν, σε πειράζω, βε. Λοιπόν, θα κάνουμε ακόμα ένα στο επόμενο δευθεία. Εντάξει. Άμα τη γνωρίσετε και από κοντά, είναι φοβερός άνθρωπος η Σοφία. Κανονικά πρέπει να τα λέω τα λύπη, γιατί τώρα θα νομίζω τα λέω επειδή είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα θα πάω από εδώ να κάνω το αντίστοιχο που βλέπετε εδώ πέρα. Εντάξει. Για να ταιριάζει. Ξαναλέω ότι αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε όλο ανεβατό. Εγώ το κάνω έτσι για να ταιριάζει στο σχέδιο. Εντάξει.
Πάμε από εδώ, εδώ. Σοφία, άνοιξε λίγο την πόρτα, μπορείς, γιατί έχω ζεσταθεί πάρα πολύ. Πρέπει κάτι να βάλω εκεί. Από εδώ πάμε εδώ. Και από εδώ πάμε εδώ πέρα μέσα. Θα μπούμε, θα προσπαθήσουμε να μπούμε δηλαδή, αν μπορέσουμε. Ή δεν έχει κάτι εδώ, λεπτό. Θα μπούμε σιγά σιγά. Εδώ. Τώρα θα κάνουμε και εδώ πέρα ένα κλείσιμο. Μπορούμε, βεβαίως, Σοφία. Το είπα και πριν, μπορείτε να κάνετε το ανεβατό, το οποίο να είναι ευθείες γραμμές. Απλώς εδώ στις στροφές πρέπει να μπαίνετε σε μία θηλιά από εδώ και σε τρεις από εδώ, σε κάθε φορά, σε κάθε καμβάσια. Αν το έχετε προσέξει και σε άλλα σημεία, το ίδιο κάνουμε. Γιατί επειδή είναι η στροφή, για να μπορεί να καλύπτει. Εντάξει. Συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο από εδώ πέρα. Εντάξει. Και αυτό το εξωτερικό έχουμε δείξει ότι το κεντάμε και κλικά, έτσι. Εδώ, αφού μπει η φόδρα και μετά να ενώσουμε τον καβά μας. Τώρα, θα εξηγήσω λίγο τι κάναμε εδώ πέρα, αν και το έχουμε κεντήσει και το ξέχασα. Με τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε εκεί, απλώς υπολογίζουμε πόσες θηλιές είναι εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι 9 ή 10 θηλιές μας. Και κεντράρουμε και κάνουμε να βγουν δύο σχέδια. Εντάξει, βλέπετε ότι δεν ταιριάζουν ακριβώς με αυτά που είναι από εδώ. Επομένως, όπως είναι το σχεδιάγραμμά μας και το γνωρίζετε, θα το ξανανεβάσω σε βίντεο και θα το βάλω στο YouTube σήμερα μαζί με αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα κεντράρετε να βγάλετε σχέδια. Βγάζετε δύο σχέδια εδώ, δύο εδώ και μετά κάνετε ένα, ένα, ένα. Λοιπόν, το υπόλοιπο κομμάτι, τώρα πρέπει να βάλω λυκλωστή, αλλά δεν πειράζει, θα το δείξω για λίγο και θα το ξυλώσω, θα το πάτε ανεβατό, έτσι. Το ανεβατό έχουμε πει πως είναι, μπαίνουμε λίγο πιο μέσα, εδώ, έτσι, και πηγαίνετε μέχρι εδώ έξω. Ωραία. Έτσι είναι το ανεβατό. Πηγαίνουμε από εδώ, αναλόγως σε ποιο σημείο είμαστε, μέχρι εδώ. Αυτό είναι το ανεβατό, το ισιώνουμε. Δεν βγαίνουμε έξω γιατί είπαμε αυτό το κομμάτι εδώ θα ραφτεί μετά τη φόδρα, εντάξει. Λοιπόν, επίσης εδώ τώρα που ας πούμε βλέπετε ότι έχει κάποια μικρά, αναγκαστικά θα ανοίξουμε και θα μπούμε λίγο πιο μέσα. Εδώ, μέχρι εδώ. Εντάξει, μετά εδώ. Μέχρι εδώ. Εδώ. Προς εδώ. Εκεί. Μπροστά μου. Εδώ. Εντάξει, εγώ επειδή βλέπω τα σχόλια, νομίζω ότι δεν το βλέπουν από τα σχόλια και γι' αυτό το πάω λίγο ψηλά. Λοιπόν, από εδώ. Πάμε εδώ. Και συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο. Με διπλή κλωστή πάντα. Αυτά εδώ δεν θα φαίνονται μετά γιατί θα ενωθεί ο καμβάς και θα ραφτεί. Εδώ σε αυτά τα σημεία προσοχή λίγο. Εδώ ας πούμε παραδείγματος χάρη θα μπείτε από αυτό το σημείο, θα πάτε εδώ και πάλι από το ίδιο σημείο θα πάτε και εδώ, γιατί είπαμε ότι είναι στροφή και θα μπαίνουμε 2 με 3 φορές, εντάξει. Εδώ πέρα που έχει παραδείγματος χάρη πολύ λίγο, το κάνουμε μία θηλιά, βλέπετε πως είναι, εντάξει, που έχει μείνει λίγο. Εδώ θα το δουλέψετε όπως δουλέψαμε και την άλλη πλευρά, okay. Αν θέλετε ξαναλέω, μπορείτε να το κάνετε όλο αυτό πλαϊνό ανεβατό, αλλιώς κάνετε αστεράκια πιο μεγάλα, ξεκινάτε π.χ. με κανονικά και τα μεγαλώνετε όσο παίρνει το σχέδιο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έτσι φαίνεται πιο ομοιόμορφο το σχέδιο. Εντάξει. Αυτά. Το ψαροκόκαλο, ναι, ετοιμάζεται το πλέκι μαρθούλα για να σας δείξω τα γύρω γύρω. Και έχω νομίζω και ένα το οποίο είναι μισοτέλειωτο στο σπίτι. Θα δω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όλα σας έχω πει με τους καμβάδες θα γίνουνε. Εντάξει. Αυτό ιδιαίτερα σας άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα καταφέρετε, αν και οι περισσότερες, παρότι παιδεύεστε λίγο, τα καταφέρετε στο τέλος. Βλέπω αυτά που μου στέλνετε. Καλή επιτυχία, θα ανέβει στο YouTube πρώτα το κανονικό σχέδιο και μετά αυτό το βίντεο που κάνουμε τώρα. Μέσα στη μέρα θα κάνουμε και άλλα βίντεο, θα σας ενημερώσω. Καλό μεσημέρι, φιλάκια πολλά!